Και μιλάμε χρόνια τώρα. Κουράστηκα να το ακούω για τη λεγόμενη φοροδιαφυγή. Κουράστηκα. Μα εκεί στήριξε και το περίφημο «λεφτά υπάρχουν» ο Γιώργος Παπανδρέου. Διότι ο Γιώργος Παπανδρέου δεν είπε «λεφτά υπάρχουν». Είπε «λεφτά υπάρχουν από τη φοροδιαφυγή». Αυτό είπε. Να την επικαλούμαστε την πρόταση που είπε. Δεν διαφωνώ. Πέρασαν δύο χρόνια. Αλλά να την χρησιμοποιούμε ολόκληρη και όχι την μισή. Πέρασαν όμως δύο χρόνια. Ορίστε. Και εγώ κάνω έκκληση στον Πρωθυπουργό της χώρας, τον οποίον σέβομαι απόλυτα ως θεσμό. Απόλυτα. Κάνω έκκληση. Αν είναι με την δική του ομάδα να βγει προς τα έξω, μια και είπε λεφτά υπάρχουν και εννοούσε τους φοροδιαφεύγοντες, και αν μπορεί αυτός να μας τους δείξει ποιοι είναι. Και πιθανόν κάτι θα ήξερε για να το πει, δεν μπορεί έτσι. Εσύ. Να μας τους πει, και εγώ προτίθεμαι δηλαδή ως απλός στρατιώτης να πάμε σε αυτόν τον φοροδιαφεύγοντα και να τον πείσουμε, να τον πούμε, ξέρεις κυρία, με τον τρόπο τον οποίο ας πούμε είσαι μέσα στη χώρα, προκαλείς πρόβλημα και προκαλείς πρόβλημα γενικότερα της χώρας. Προκαλείς πρόβλημα σε μένα, στον περισσότερο λαό. Άρα οφείλεις να πληρώσεις. Ας μας τους πούνε όμως. Και αν μέσα στα δύο χρόνια αυτά δεν μπόρεσε να βρει τον μηχανισμό για να μαζέψει αυτά τα φοροδιαφυγόντα κέρδη, από εκεί και πέρα σημαίνει ότι κάτι άλλο πάει στραβά. Και αν υπάρχει αδυναμία, εγώ νομίζω κυμπάρικα πρέπει να βγει ο πολιτικός και να πει κύριε, μέχρι εδώ και μη παρέκει, δεν αντέχετε άλλο η κατάσταση. Αλλιώς το φανταζόμουν, αλλιώς μου βγήκε. Αλλά θα το πω πάλι και ας γίνομαι κουραστικός, ότι πρέπει κάποια στιγμή, και αυτό ακούγεται παντού, να κερδιθεί η εμπιστοσύνη κράτους με πολίτη. Όσο αυτή η σχέση πηγαίνει ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί, το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί ποτέ, όσα χρόνια και αν περάσουν. Κάποιοι το λένε, τίθεται θέμα παιδείας. Εγώ σας λέω, είναι θέμα εμπιστοσύνης. Δεν μπορεί το κράτος να βλέπει τον πολίτη ως κλέφτη και δεν μπορεί ο πολίτης να βλέπει το κράτος πλέον ως κλέφτη. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει, πρέπει να σταματήσει. Ο κόσμος κουράστηκε, δεν αντέχει. Και ο κύριος Παπανδρέου ως πρωθυπουργός της χώρας και άμεσα υπεύθυνος για τη χώρα αυτή ήρθε και έκανε ανακοινώσεις, και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αντώνης Σαμαράς, έκανε ανακοινώσεις, και οι άλλοι αρχηγοί ήρθαν και έκαναν ανακοινώσεις. Μεταξύ της αξιοπιστίας σχέσης πολιτικών και πολίτη, κανένας δεν πιστεύει κανέναν πλέον. Όσο καλή πρόθεση και να έχει, θέλει να βοηθήσει ο κόσμος, αλλά τι, πρέπει να τον βοηθήσει και εσύ όμως για να σε βοηθήσει. Σε ό,τι αφορά τις αποκαλύψεις της στατιστικής αρχής, τι έχετε να πείτε? Διότι εδώ πέρα, εάν λάβουμε υπόψη μας ότι αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν υποθεί καταγγέλθηκαν, είναι αλήθεια, εδώ έχουμε να κάνουμε με κανονικότατη υπονόμευση της χώρας. Δηλαδή ότι φουσκώθηκαν τα ελλείμματα για να μπει η χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να έρθει η Τρόικα εδώ και να γίνουν όλα όσα έγιναν. Να μπούμε σε αυτό το φαύλο κύκλο του ανά τρεις μήνες δάνειο, 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 καινούριο δάνειο, και να γυρνάμε τα οπίσθια μας κάθε φορά που μας ζητάνε που πρέπει να εξασφαλίσουμε μια δόση. Το είπα και πολύ ευγενικά το είπα, το γυρνάμε τα οπίσθια μας. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Εγώ, κύριε Λαζάρου. Και την ίδια στιγμή οι Τούρκοι απειλούν με θερμό επεισόδιο. Έτσι. Έτσι. Και δεν απειλούν με θερμό επεισόδιο σε κυπριακά ή χωρικά ύδατα, αλλά σε ελληνικά. Έτσι. Άσχετα αν προσπαθούν να μας πούν ότι τους ενοχλεί ότι η Κύπρος ψάχνει για φυσικό αέριο. Μας λένε ότι αν δεν σταματήσει να ψάχνει η Κύπρος για φυσικό αέριο, θα μπουν με τα πολεμικά πλοία μέσα στην ΑΟΣ, την υποτιθέμενη, την ανύπαρκτη ΑΟΣ της Βόρειας Κύπρου, για να ψάξουν και αυτοί για φυσικό αέριο. Αλλά εγώ θα πω το εξής, ότι πρόκειται για ελληνικά χωρικά ύδατα. Αυτό, κύριε Λαζάρου, λόγω της ύπαρξης του Καθελόριζου. Είναι ελληνική ΑΟΣ εκεί. Έτσι, είναι πρόφαση των Τούρκων, έτσι, γιατί αλλού παίζεται το παιχνίδι. Πρώτον, ως προς το θέμα της δημοσιότητας που πήρε η αύξηση σχετικά με την στατιστική υπηρεσία και το καθεξής,
Εγώ πραγματικά χάρηκα το ότι έχει παρέμβει αυτοδικαίωση εισαγγελέας για να ελέγξει το θέμα. Και αν πραγματικά έχει γίνει αυτό, και θέλω να πιστεύω ότι όποιος δικαστικός λειτουργός ασχοληθεί με το θέμα, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα πτωηθεί και δεν θα υποχωρήσει σε καμία παρέμβαση. Δεν πρόκειται, κύριε. Θέλω να πιστεύω. Και εγώ θέλω να πιστεύω. Ωραία. Αλλά ακριβώς. Δεν πρόκειται. Από εκεί και πέρα, αν όντως συνέβη αυτό το πράγμα, αυτοί οι οποίοι φαντάστηκαν αυτό το πράγμα και το κάναν πράξη αυτό το πράγμα, για μένα προσωπικά θεωρούνται εγκληματίες. Όχι, άλλη είναι η λέξη. Άλλη είναι η λέξη. Άλλη είναι η λέξη. Ωραία. Άλλη είναι η λέξη. Επιτρέψτε με τουλάχιστον σήμερα. Σας είπα ότι εδώ πέρα δεν πρόκειται για έγκλημα, πρόκειται για κανονικότατη υπονόμευση της χώρας, εφόσον ισχύουν αυτά τα οποία καταγγέλλονται. Ωραία. Από τα πρώην στελέχη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Εγώ θα το πω και πάλι όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτηκαν και κάναν αυτό το πράγμα, εγώ προσωπικά τους θεωρώ εγκληματίες της χώρας και πραγματικά επί παραδειγματισμό κάποια στιγμή θα πρέπει στην πλατεία Συντάγματος να λάβουν αυτό που πραγματικά πρέπει να λάβουν και πρέπει να τους το δώσει ο απλός λαός. Τι εννοείται, να τους πετροβολήσουν? Εγώ δεν θα πω να τους πετροβολήσουν. Εγώ απλά και μόνο πρέπει κάποια στιγμή κάποιοι να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Φτάνει πλέον. Μέχρι εδώ. Δεν μπορεί κανένας πολιτικός να βγαίνει προς τα έξω, να απαιτεί από τον κόσμο θυσίες και από την άλλη τη μεριά να είναι συνεχώς στο απειρόβλητο. Δεν γίνεται. Και επειδή ο κόσμος πραγματικά είναι εξαγριωμένος, αλλά είναι και κουρασμένος όμως πολύ, γιατί, να ξέρετε κάτι, η ψυχολογική πίεση που έχει αυτή τη στιγμή ο απλός πολίτης είναι τόσο έντονη, κύριε Λατζάρο, τόσο έντονη, που πραγματικά είναι θυμωμένος. Από την άλλη όμως νιώθει και την αδυναμία προς το παρόν ενός ξεσηκώματος. Αυτό όμως δεν θα κρατήσει για πάρα πολύ. Ούτε εγώ το βλέπω να κρατάει για πολύ. Γι' αυτό όσο πιο γρήγορα κάποιοι καταλάβουν σε τι κατάσταση βρίσκεται ο απλός πολίτης και διορθώσουν κάποια πράγματα, τόσο το καλύτερο και για τους ίδιους που θα πάρουν τις αποφάσεις και για τη χώρα και για τον απλό πολίτη. Από την άλλη όμως θα πρέπει να καταλάβουμε και να πούμε ένα πράγμα. Να πάρουν αυτοί που δικαιούνται τις σωστές αποφάσεις και να ξεκινήσει να έρχεται χρήμα μέσα στη χώρα. Χωρίς να έρθει, κύριε Λαζάρου, χρήμα μέσα στη χώρα, εγώ να σας πω ένα απλό πράγμα. Ακόμη και στάση πληρωμών να κάνει στον δημόσιο υπάλληλο και στον συνταξιούχο, η κατάσταση δεν σώνεται. Στάση πληρωμών. Να πει ότι εγώ, κύριε, από αύριο δεν πληρώνω καθόλου. Τίποτε. Την κατάσταση δεν τη σώνει. Αν δεν έρθουν λεφτά μέσα στη χώρα. Και από την άλλη, κύριε Λαζαρού, άκουσα και υπόθηκε ότι θα γίνουν περικοπές ενός μισθού από όλους τους αιρετούς. Από την άλλη έρχομαι και αναρωτιέμαι και λέω, τουλάχιστον στο κομμάτι κάποιων οργανισμών, οι παχουλοί μισθοί οι οποίοι δινότανε στους προέδρους και στους διευθύνοντες συμβούλους, σε αυτό το κομμάτι με τα λύπης μου όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τον 1,5 χρόνο τώρα δηλαδή που ταλανίζεται το θέμα ότι οι δημόσιοι πάλι πληρώνονται ακριβά και το ναι, σε αυτό το κομμάτι, επιτρέψτε να σας πω, δεν έχω ακούσει ακόμη τίποτε. Και δεν είναι ότι δεν έχω ακούσει τίποτε, δεν έχει γίνει και τίποτε. Ναι. Γιατί οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι πρόεδροι οργανισμών και ούτω καθεξής, τους μισθούς αυτούς τους παχουλούς τους παίρνουν ακόμη. Και έρχεσαι και αναρωτιέσαι σε μια τέτοια κρίσιμη κατάσταση. Δεν πρέπει να ξεκινήσεις από εκεί, ας πούμε, όπου αυτός τον τοποθέτησες κομματικά εκεί σε αυτή τη θέση. Και έρχεσαι και αναρωτιέσαι. Πιθανόν αυτός
να έχει το μισθό του. Τα 1.200, τα 1.500, 2.000 ευρώ. Mm-hmm. Και έρχεσαι και του δίνεις και άλλα 3, 5, 7, 10, 15, 20, για να μην προχωρήσω ακόμη παραπάνω δηλαδή, από την νέα του θέση, για όσο θα είναι εκεί πέρα. Και λες, γιατί? Κρίση δεν υπάρχει χώρα. Κρίση πού? Μόνο για τον δημόσιο υπάλληλο και τον συνταξιούχο? Δηλαδή αυτός μόνο θα σώσει την κατάσταση? Δεν γίνεται. Πώς να το κάνω? Και με τα λύπης μου πάλι θα γυρίσω και θα πω, ας τολμήσουμε πλέον αυτήν τη θηλιά που μας βάλαν στο λαιμό οι εταίροι μας, ας τολμήσουμε από μόνοι μας να την ανοίξουμε. Μα μόνοι μας τη βάλαμε, κύριε Τουλίκα, αυτό δεν σας λέω. Ναι, αλλά οι άλλοι τη σφίγγουν όμως. Και εγώ λέω, γιατί η κυρία Μέρκελ έκανε συμφωνία με την Κίνα για τα ομόλογα, έτσι ώστε τι, να σώσει την κατάσταση τη δική της? Και γιατί δεν μας άφησε εμάς να πάρουμε το δάνειο από την Κίνα με 2,5% να μπορέσουμε να σώσουμε εμείς από μόνοι μας τουλάχιστον τη χώρα, χωρίς να έχουμε δηλαδή αυτούς πάνω από το κεφάλι μας? Γιατί έκανε πίσω ο Παπανδρέου δηλαδή στην πίεση των εταίρων μας, ότι όχι, σόν και καλά το δάνειο πρέπει να το πάρεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την Ευρωπαϊκή, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο? Γιατί η κυρία Μέλκερ παίρνει δάνειο με 2,5% και μας το χρεώνει εμάς με 5,6%? Δηλαδή όλη η αποπληρωμή του δανείου της Γερμανίας γίνεται με τους δικούς μας τόκους? Έλεος δηλαδή. Και ας τολμήσουν τουλάχιστον, ας τολμήσουν οι κυβερνώντες οι δικοί μας, ας κάνουμε και την επανάσταση στο κάτω-κάτω. Τι να κάνουμε δηλαδή? Το να πεθάνουμε αμαχητοί, γιατί αυτή τη στιγμή αμαχητοί πεθαίνουμε. Ο απλός πολίτης πεθαίνει αμαχητή. Στο κάτω-κάτω ας δημιουργήσουμε μια άλλη κατάσταση και ας τους στείλουμε ένα μήνυμα τους κυρίους ότι μέχρι εδώ και μη παρέχει. Δεν πάει άλλο. Η Ιταλία πάλι με την Κίνα έκανε αλλαγή στα ομόλογά της. Εμάς γιατί δεν μας αφήνουν δηλαδή? Εμείς φαίνεται ότι είμαστε χαϊδεμένα παιδιά πολύ και δεν μας αφήνουν ούτε να κάνουμε ούτε ένα βήμα μόνοι μας, κύριε Τουλίκα. Εμείς, κύριε Λαζάρο, όμως όλα αυτά τα χρόνια δείξαμε πολύ μαλθακή και υποκύψαμε σε πολλά πράγματα των εταίρων μας. Θέλαμε πάντα να φαινόμασταν τα καλά παιδιά. Θέλαν πάντα να είμαστε αυτοί που λέμε ναι. Κάποια στιγμή ας σταματήσει αυτό το συνεχόμενο ναι και ας τολμήσει κάποιος και να πει και ένα όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εγώ ξέρω, σας βλέπω σήμερα ορεξάτο, είχατε σκοπό να πείτε κι άλλα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά ας στείλουμε ένα μήνυμα στον κόσμο ότι πρέπει πάση θυσία να αντέξουμε. Μπορούμε να αντέξουμε. Και μπορούμε να στείλουμε και τα μηνύματα σε αυτούς που πρέπει να τα στείλουμε, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να σωθούμε όλοι μας. Ευχαριστούμε πολύ τον πρέσβη Ειρήνη, τον κύριο Βασίλη Τουλίκα. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά είμαστε πάλι μαζί. Παρακαλώ.